Σοφία, ορθία, ακούσομεν του Άγιου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του κατά Λουκάν Άγιου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσφουμε. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο, Αναστάς ο Ιησούς εκ νεκρών, έστι εν μέσω των μαθητών αυτού και αυτής, ειρήνη ημίν. Το ηθέντες δε και εμφοβηγενόμενοι, εδόκουν πνεύμα θεωρήν, και είπεν αυτής, τι τεταρτάς και δια τι διαλογισμοί αναβαίνουσιν εν τες. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με, ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς σε με θεωρείτε έχοντα. Και τούτο λοιπόν επέδειξεν αυτής τα σχήρας και τους πόδας, έτι δε απιστούν τον αυτόν από της χαράς. Και θαυμαζόντων είπεν αυτής, έχετε τη βρόσιμον ενθάδε. Ιδέ επέδωκαν αυτό ηχθείος οπτου μέρους και από μελισσίου Κυρίου, και λαβών ενώπιον αυτόν έφαγεν. Είπε δε αυτής, ούτι οι λόγοι ους ελάλησα προς ημάς, αίτιον συνημήν. Ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε δίνηξεν αυτόν τον νουν, του συνιένε τα γραφάς και είπεν αυτής, ότι ούτω γέγραπτε και ούτω σε διπαθήν το Χριστόν και αναστήνε εκ νεκρών τη τρίτη ημέρα και κηρυχθήνε επί το ονόματι αυτού μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, αρξάμενον από Ιερουσαλήμ, μάρτυρες τούτων, και ειδού εγώ εάν του Πατρός μου εφημάς. Εμείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Εξήγαγε δε αυτούς έξω έως εις Βιθανίαν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις τον ουρανόν και αυτοί προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεό να μη. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ομιλία 21η εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπου γίνεται λόγος και περί του πώς αναπληρώνεται το Μωσαϊκό Σάββατο του Αγίου Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Ο Άγιος έχει ομιλία στη σημερινή άλλη κορυφαία δεσποτική εορτή της Αναλήψεως, κατά την οποία ολοκληρώνεται το σωτηριώδες έργο. Οι Ιουδαίοι λέγει εόρταζαν το νομικό Πάσχα, δηλαδή τη διάβαση από την Αίγυπτο προς τη γη της Παλαιστίνης. Εορτάσαμε κι εμείς το Ευαγγελικό Πάσχα, τη διάβαση της φύσεώς μας εν Χριστώ από τον θάνατο προς τη ζωή, από τη φθορά προς την αυθαρσία. Άραγε ποιος λόγος μπορεί να δηλώσει την προς τα ανώτερα διαφορά που προέρχεται από αυτό το γεγονός απέναντι στους θεσμούς της παλαιάς εκείνης νομοθεσίας και στις υποθέσεις εκείνων των πανηγύριων. Ανθρώπινος λόγος βέβαια δεν μπορεί
να πει αξίως πόση είναι η υπεροχή αυτών που συμβαίνουν στην Καινή Διαθήκη σε σχέση με αυτά της Παλαιάς Διαθήκης. Η ενυπόστατος όμως σοφία του υψίστου Πατρός, ο προαιώνιος και υπερούσιος λόγος που από φιλανθρωπία ενώθηκε με μας και μας συναναστράφηκε, ανέδειξε τώρα μια υπόθεση εορτής πολύ ανώτερη και από αυτή την υπεροχή. Διότι τώρα εορτάζουμε τη διάβαση της σε αυτόν ευρισκομένης φύσεώς μας, όχι από τα υπόγεια προς την επιφάνεια της γης, όπως ήταν η Ανάστασή Του, αλλά από την γη προς τον ουρανό του ουρανού και προς τον πέρα από αυτόν θρόνο του Δεσπότου των Πάντων. Δηλαδή λέγει ότι η υπόθεση αυτής της σημερινής εορτής, της αναλήψεως, είναι πολύ ανωτέρα από την υπόθεση της προηγούμενης εορτής, δηλαδή της Αναστάσεως. Τότε έχουμε τη διάβαση από τα κατώτατα της γης στην επιφάνεια της γης, της φύσεώς μας και την Ανάσταση της φύσεώς μας. Τώρα όμως έχουμε τη διάβαση της φύσεως της ανθρωπίνης, με την οποία είναι ενωμένος ο Θεός Λόγος από τα επίγεια προς τα ουράνια, προς τον ουρανό του ουρανού. Γιατί ο Κύριος αναλήφθηκε με το σώμα Του, με την ανθρώπινη φύση και εκάθισε εις τα δεξιά του Θεού Πατρός. Η ανθρώπινη φύση δηλαδή έγινε ομόθρονος, ομόθεος. Πραγματικά σήμερα ο Κύριος όχι μόνο στάθηκε όπως μετά την Ανάσταση στο μέσο των μαθητών Του, αλλά και αποχωρίστηκε από αυτούς. Και ενώ Τον έβλεπαν, αναλήφθηκε στον ουρανό και εισήλθε στα αληθινά Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά του Πατρός επάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα και αξίωμα που γνωρίζεται και ονομάζεται είτε στον παρόντα είτε στον μέλλοντα αιώνα. Όπως δε εσημειώθηκαν πολλές αναστάσεις πριν από την Ανάσταση του Κυρίου, έτσι συνέβηκαν και πολλές αναλήψεις πριν από την ανάληψή Του. Πραγματικά και τον Ιερεμία τον προφήτη τον ανέλαβε πνεύμα και τον Αβακούμ άγγελος. Περισσότερο δε από τους άλλους γράφεται ότι αναλήφθηκε ο Ηλίας σε άρμα πύρινο. Αλλά ούτε αυτός δεν υπερεύηκε τα όρια της περιηγείου ατμοσφαίρας. Η μετάθεση του καθενός από αυτούς, δηλαδή του προφήτου Ιερεμία, του προφήτου Αβακούμ, του προφήτου Ηλιού, ήταν ανάληψης που τον ανύψωνε από τη γη, χωρίς να τον εξάγει τον καθένα από αυτούς από τα γύρω στη γη. Όπως επέστρεψαν και οι αναστάντες εκείνοι πάλι στη γη και επέθαναν όλοι. Ως προς τον Χριστό όμως, όπως αφού αναστήθηκε εκ νεκρών δεν τον κυριεύει πλέον ο θάνατος, έτσι και αφού αναλήφθηκε και κάθισε στα υψηλά, κάθε ύψωμα είναι κατώτερο από Αυτόν και μαρτυρίζει όλους ότι Αυτός είναι ο επάνω όλων Θεός. Αυτής δε και αυτό, συγγνώμη, είναι το περίβλεπτο όρος κατά τον Ισαΐα. Ακούσαμε την φυτεία προηγουμένως εις τον Εσπερινό. Τούτο εστί το εμφανές όρος του Θεού κατά τον Ισαΐον και ο επάνω από όλες τις κορυφές των λογικών ωραίων οίκος του Θεού και ο επάκρον πάντων των λογικών ωραίων οίκος του Θεού. Ποιο είναι αυτό το περίβλεπτο όρος, το περιφανές, το εμφανές όρος,
είναι το σώμα το δεσποτικό, το σώμα του Δεσπότου Χριστού. Διότι ήλθε διασαρκός, όχι άγγελος, ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο Κύριος και μας έσωσε, γενόμενος άνθρωπος σαν εμάς, για μας και μένοντας αναλλοιώτος Θεός. Χωρίς να λιωθεί η Θεία του φύση, προσλαμβάνει την ανθρωπίνη φύση. Όπως δε κατήλθε, όχι μεταβαίνοντας, αλλά συγκαταβαίνοντας, γιατί ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Δεν έχουμε μετάβαση, αλλά συγκατάβαση. Έτσι επανέρχεται πάλι, όχι μεταβαίνοντας με τη θεότητα, αλλά ενθρονίζοντας άνω τη φύση μας που ανέλαβε, την ανθρώπινη φύση δηλαδή, την ενθρονίζει και την καθιστά ομόθρονο με τον Θεό. Διότι αληθινά εκεί έπρεπε να προσφερθεί στον Θεό η πρωτότοκος εκ των νεκρών φύσης μας, ως αν είδος απαρχής πρωτογεννημάτων υπέρ του γένους ολοκλήρου. Σαν το πρώτο γέννημα αφιερώνεται εις τον Θεό και κάθεται στον θρόνο του Θεού η ανθρώπινη φύση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό, αν και πολλές αναστάσεις και αναλήψεις έγιναν, εμείς δεν εορτάζουμε καμία, όπως εορτάζουμε την Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου, εφόσον εμείς ούτε μετέχουμε ούτε θα μετάσχουμε στο μέλλον των άλλων εκείνων Αναστάσεων και Αναλήψεων. Δεν έχουμε δε ωφεληθεί τίποτε περισσότερο από αυτές, παρά ότι οδηγούμαστε προς την πίστη της Αναστάσεως και Αναλήψεως του Σωτήρος μας, της οποίας μετέχουμε όλοι. Διότι αυτή είναι Ανάστασης και Ανάληψης της ανθρωπίνης φύσεως, και όχι απλώς της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά και του καθενός από εκείνους που πιστεύουν στον Χριστό και επιδεικνύουν την πίστη που έχουν δια των έργων. Διότι ό,τι έγινε ο Κύριος, για μας έγινε. Ο γαρ γέγονεν, δι ημάς γέγονεν ο Κύριος. Και όποιον βίο έζησε, για μας τον έζησε, υποδεικνύοντάς μας δρόμο που επαναφέρει στην αληθινή ζωή. Και όσα έπαθε με τη σάρκα, για μας τα έπαθε, για να θεραπεύσει τα πάθη μας, και για τις δικές μας αμαρτίες οδηγήθηκε σε θάνατο, και για μας αναστήθηκε και αναλήφθηκε, προετοιμάζοντας σε μας την Ανάσταση και Ανάληψη σε απείρους αιώνες. Διότι όλοι οι κληρονόμοι αυτής της ζωής μιμούνται κατά το δυνατόν την πολιτεία της επί της γης αποστολής του. Όσοι θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού, αυτοί ζουν όπως έζησε ο Χριστός, μιμούνται κατά πάντα με τη ζωή τους, τη ζωή και την πολιτεία του Χριστού. Ανίστανται και αναλαμβάνονται. Αρχή της μιμήσεως αυτής είναι για μας το Άγιο Βάπτισμα, που είναι τύπος της ταφής και Αναστάσεως του Κυρίου. Μεσότης δε ο βίος στην αρετή, μεσότης της μιμήσεως του Χριστού μας, είναι ο ενάρετος βίος και η ευαγγελική διαγωγή, η ζωή μας η σύμφωνη με το Ευαγγέλιο. Τέλος δε της μιμήσεως του Χριστού μας είναι η δια των πνευματικών αγώνων νίκη κατά των παθών, η οποία προξενεί την ανώδυνη και ανώλεθρη ουράνια ζωή, όπως μας λέγει και ο Απόστολος. Εάν ζείτε κατά την σάρκα, πρόκειται να αποθάνετε. Αν δεν θανατώνετε τις πράξεις του σώματος δια του πνεύματος, εάν όμως θανατώνετε τις πράξεις του σώματος δια του πνεύματος, θα ζήσετε. Ή εν σαρκή ζείτε, μέλετε αποθνίσκην. Αν ζείτε σαρκικά, θα πεθάνετε.
Είδε πνεύματι τας πράξεις του σώματος θανατούτε, ζήσεστε. Εάν όμως θανατώνετε δια του πνεύματος τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Μιμούνται λοιπόν οι ζώντες κατά Χριστόν την πολιτεία του, την κατασάρκα. Αποθνίσκουν δηλαδή ο καθένας στον καιρό του. Αφού και εκείνος απέθανε κατά τη σάρκα, κατά την οποία και θα αναστηθούν, όπως εκείνος, δοξασμένοι και άφθαρτοι, αν όχι τώρα, αλλά όταν θα είναι ο καιρός. Οπότε θα αναλυφθούν, όπως ο Παύλος του λέγει και τούτο. Θα αρπαγούμε σε σύννεφα για συνάντηση του Κυρίου στον αέρα και έτσι θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Μετά την Κοινή Ανάσταση όλων των νεκρών σωμάτων, οι δίκαιοι, όπως λέει ο Απόστολος, αρπαγισόμεθα εν εκφέλες εις απάντηση του Κυρίου, για να συναντήσουμε τον Κύριο εις αέρα, και ούτω πάντοτε συν Κυρίω εσώμεθα. Βλέπετε πως ο καθένας μας, αν θέλει βέβαια, θα γίνει κοινωνός και της Αναστάσεως και της Αναλήψεως του Κυρίου, και κληρονόμος μεν του Θεού, συγκληρονόμος δε του Χριστού. Το βλέπετε αυτό, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ρωτώντας μας. Γι' αυτό χαίρομαι που εορτάζουμε την Ανάσταση και Ανύψωση και Ανέγερση της φύσεώς μας και την έναρξη της Αναστάσεως και Αναλήψεως του καθενός πιστού, προβάλλοντας στο μέσο τα Ευαγγελικά Λόγια. Και στη συνέχεια αρχίζει ο Άγιος να αναλύει όλη την Ευαγγελική περικοπή. Αλλά επειδή δεν μπορούμε όλα λόγω λήψεως χρόνου να τα αναφέρουμε, θα μεταβούμε προς το τέλος της ομιλίας. Και λέγει εκεί ο Άγιος, συζητώντας κατά αυτόν τον τρόπο ο Κύριος με τους μαθητές του για το έργο της σωτηρίας, τους εξήγαγε από την οικία, τους οδήγησε έως την Βιθανία και αφού τους ευλόγησε, αποχωρίστηκε από αυτούς και ανυψώθηκε προς τον ουρανό. Χρησιμοποιώντας νεφέλη ως όχημα, ανήλθε ενδόξως και εισήλθε στα αχειροποίητα Άγια των Αγίων και κάθισε στα δεξιά της μεγαλοσύνης στους ουρανούς, καθιστώντας ομόθρονο το φύραμά μας. Το φύραμά μας είναι η ανθρώπινη φύση, το οποίο το εκάθισε εις τον θρόνο του ο Χριστός μας, εις τον θρόνο του Θεού. Καθώς δε οι Απόστολοι δεν έπαβαν να ταινίζουν στον ουρανό, με την φροντίδα αγγέλων πληροφορούνται ότι έτσι θα έλθει πάλι από τον ουρανό, ενώ όλοι θα παρατηρούν. Διότι έτσι προείπε ο ίδιος ο Κύριος και προηγουμένως προείδε ο Δανιήλ. Είδα, λέγει, ως αν ιών ανθρώπου να έρχεται επάνω στις νεφέλες του ουρανού. Ο προφήτης Δανιήλ δηλαδή είδε την Δευτέρα έλευση του Κυρίου, τη Δευτέρα παρουσία. Ο δε Κύριος λέγει, θα ειδούν οι φυλές της γης των ιών του ανθρώπου να έρχεται επάνω στις νεφέλες του ουρανού κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Τότε οι μαθητές, αφού προσκύνησαν από το όρος των ελαιών, από όπου και αναλύθηκε τον υπερουράνιο δεσπότη, που από εκεί κατέβηκε και ουράνωσε τη γη και ανέβηκε πάλι εκεί από όπου κατέβηκε και συνένωσε τα κάτω με τα άνω και συνέστησε μία εκκλησία για δόξα της φιλανθρωπίας του, ουράνια και επίγεια συγχρόνως, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ χαρούμενοι και ήσαν συνεχώς στο ναό έχοντας το νου στον ουρανό, ενώντας και ευλογώντας τον Θεό και ετοιμάζοντας τους εαυτούς των για την
υποδοχή της επιγγελμένης επιδημίας του Θείου Πνεύματος. Και έμειναν πράγματι 10 ημέρες με νηστείες και προσευχές και ύμνους οι Άγιοι Απόστολοι, οπότε ήρθε το Πνεύμα του Άγιου την ημέρα της Πεντηκοστής και τους εχαρίτωσε. Αυτή είναι ακριβώς σε συντομία η πολιτεία των εχόντων του όνομα του Χριστού, αδελφοί. Πώς πρέπει να ζουν οι χριστιανοί, να προσιλώνονται στις δεήσεις και στις προσευχές και να έχουν τα όματα της διανοίας αγγελομιμήτως υψωμένα προς τον επουράνιο Δεσπότη, να τον ενούν και ευλογούν με ανεπίλυστη διαγωγή και έτσι να αναμένουν τη μυστική του παρουσία, σύμφωνα με τον Ψαλμοδό που είπε προς Αυτόν: «Θα ψάλω και θα προσέχω στην άμεμπτη οδό, πότε θα έρθεις προς εμένα. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμου, πότε ήξεις προς με». Πρέπει να ζούμε δηλαδή, λέει ο Άγιος, όπως ζούσανε οι Απόστολοι, περιμένοντας την έλευση του Παναγίου Πνεύματος, με υψωμένα τα μάτια στον ουράνιο Δεσπότη, με ένους και δοξολογίες και με την ανεπίληπτη διαγωγή, ζώντας σύμφωνα με τις Θείες Εντολές. Αυτό έλεγε και ο Μέγας Παύλος όταν δήλωνε: «Η δική μας πολιτεία υπάρχει στους ουρανούς, όπου εισήλθε πρόδρομος για χάρη μας ο Ιησούς. Ημών το πολίτευμα εν ουρανείς υπάρχει, όπου πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθε Ιησούς». Προς Αυτόν καθοδηγώντας και ο κορυφαίος των Αποστόλων, προς αυτό καθοδηγώντας και ο κορυφαίος των Αποστόλων Πέτρος λέει: «Ζωσμένοι στη μέση της διανοίας σας, τελείως ξάγρυπνοι, να ελπίσετε στη φερωμένη προς σας χάρη με την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, τον οποίον αγαπάτε, αν και δεν τον βλέπετε. Έστωσαν εωσίες ημών περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εμείς, συγγνώμη, τα σωσφία της διανοίας ημών νύφοντες, τελείως ελπίσατε επί την φερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ον ουχωρώντες αγαπάτε». Με τέλεια νύψη ας περιμένουμε τη χάρη που μας δίδει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αυτό υπενισόμενος λέγει και ο Κύριος: «Να είναι ζωσμένοι μέσα σας και οι λίχνοι αναμένοι, και εσείς όμοιοι με ανθρώπους που περιμένουν τον Κύριό τους, πότε θα επιστρέψει. Εωσφίες ημών περιεζωσμένε και οι λίχνοι και όμενοι, και εμείς όμοιοι ανθρώπους προσδεχομένοι στον Κύριον Αυτόν, πότε αναλύσει». Ας έχουμε αυτή την ευλογημένη Άγια νύψη και εγρήγορση, μιμούμενοι τους Αγίους Αποστόλους και Μαθές του Κυρίου, και περιμένοντας την έλευση του Κυρίου, τη Θεία του Χάρη, έτσι ώστε και εμείς να γίνουμε μέτοχοι της ουρανίου βασιλείας Του. Το δέθω ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.